Κοιτάξτε, είναι η πρώτη από μια σειρά δίκες που θα ακολουθήσουν μέσα στον Οκτώβριο. Φαίνεται καθαρά η διάθεσή τους και η πρόθεσή τους να τρομοκρατήσουν, γιατί βλέπουν ότι και το κίνημα ενάντια στα σχέδιά τους για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και γενικότερα για την καταλύστευση του φυσικού μας πλούτου, η αντίθεση αυτή μεγαλώνει. Δεχόμαστε μια τεράστια επίθεση και όσοι αγωνιζόμαστε και οι αλληλέγγυοι. Μάλιστα, θα ήθελα να πω ότι χθες δέχτηκα και μια κλίση να καταθέσω στην ασφάλεια και μια κλίση η οποία ήρθε στο χώρο της δουλειάς μου. Ήρθε μέσα στο σχολείο, την ώρα που ήμουν σε υπηρεσία. Ένστολος μπήκε μέσα στο σχολείο για να μου παραδώσει την κλίση και να με ρωτήσει αν το αυτοκίνητό μου την τάδε του μήνα ήταν σε κάποιο σημείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να σταματήσουν, αλλά θα γίνουν και πιο κυνικοί και η προσπάθειά τους να τρομοκρατηθούν θα ενταθεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε πολίτη της Καρδίτσας και γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο η Καρδίτσα η οποία αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, έχει στηθεί μια ολόκληρη πληγάδα δικών σε όλη την Ελλάδα, σε περιοχές οι οποίες έχουν αναδείξει διάφορα ζητήματα σε σχέση με τη λαιλασία της φύσης, και θεωρώ, όχι μόνο ως εκπαιδευτικός αλλά και ως πολίτης, ότι είναι χρέος μας να παρευρισκόμαστε εδώ ως αλληλέγγυοι, αλλά και γενικότερα σε κάθε δράση η οποία προσπαθεί να βάλει ένα φραγμό στα σχέδιά τους.